Μία αγαπητή μου από τις εμφανίσεις του Αναστάντος Ιησού είναι και αυτή παρόντος του Θωμά που έλαβε χώραν 8 ημέρες μετά την Ανάσταση. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος και μας καταχωρεί στο Ευαγγέλιο του το περιστατικό αυτό. Και μεθημέρας 8 πάλι ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Μία παρατήρηση. Μεθημέρας 8 συμπεριλαμβάνεται η πρώτη ημέρα του Πάσχα και η τελευταία ημέρα της εβδομάδας του Θωμά, δηλαδή 6 ημέρες συν 2, 8. Και ο Κύριος αποτινόμενος εις τον Θωμάν του λέει: «Φέρε τον δακτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Επιλέξει ό,τι έλεγε ο Θωμάς εις τους συμμαθητάς του, το παραλαμβάνει ο Κύριος, που δείχνει ότι ο Κύριος ήταν παρόν. Όπως σας έλεγα τελευταία, ναι, δεν πήγαινε πουθενά ο Κύριος, ήταν παρόν, αλλά ήταν στην εξουσία του να τον εβλέπουν ή να μην τον βλέπουν. Ήταν αλήθεια ο Θωμάς άπιστος και τώρα ελέγχεται από τον Κύριο? Ο Θωμάς, αγαπητοί μου, δεν ήταν άπιστος, γιατί αλλιώτικα πώς θα ακολουθούσε τον σαν μαθητής τον Κύριον? Ήταν η απιστία του μπροστά μόνο σε ένα περιστατικό που δεν το χωρούσε το μυαλό του. Αυτό ήταν όλο. Ήταν σαν την απιστία του Πέτρου όταν άρχισε να βυθίζεται στη θάλασσα ενώ περιπατούσε. Αν είσαι, λέει, Κύριε εσύ, πες να περιπατήσω επάνω στη θάλασσα, να έρθω να σε συναντήσω. Εθυμίστε με το καΐκι. Έλα, του λέει ο Κύριος. Κάποια στιγμή ένα πελώριο γύρω έπεσε πάνω εις τον Πέτρο, φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Και τότε ο Κύριος του είπε: «Εις τι, λέει, ολιγοπίστησες? Γιατί ακόμη, λέει, ο κλήμης σου αλεξανδρεύσει. Το δε απιστήσε, διστάσε εστί και μεριστήνε». Πρέπει δηλαδή από το μεριστήνε που λέει εδώ σημαίνει να χωριστεί, δηλαδή να μεριστεί ο λογισμός ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Είναι με άλλα λόγια, ο δισταγμός είναι ή δεν είναι σε επισυγκεκριμένου θέματος. Στην ακολουθία της εορτής του Θωμά, εχθές στα Κεκραγάλια, εις τον Εσπερινό, ακούμε το εξής: «Ω καλή απιστία του Θωμά, των πιστών τας καρδίας εις επίγνωσιν ήξε». Ω καλή απιστία του Θωμά, συ που στήριξες, λέει, τις καρδιές των πιστών. Έδωσε δηλαδή ο Θωμάς μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν οι πιστοί όλων των αιώνων τις πραγματικές διαστάσεις του αναστημένου σώματος του Χριστού. «Σου γαραπιστούντος», λέγει στο Κεκραγάριον που σας είπα προηγουμένως, «οι πάντες έμαθον τα πάθη και την Ανάστασή μου, κράζειν με τα σου ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα σε». Ώστε λοιπόν εδώ έχουμε μία απιστία η οποία λέγεται καλή. Έχουμε και κακή απιστία, ναι. Αλλά για να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, τα πράγματα πιο κοντά, γιατί όλα αυτά είναι θέματα της καθημερινότητός μας,
πρέπει να δούμε ποια είναι αυτή η καλή απιστία, ποια είναι αυτή και ποια είναι αυτή η κακή απιστία. Και πρώτα τα γνωρίσματα της καλής απιστίας. Πρώτον, όταν η πίστη εμφανίζεται σαν άπιστη για να αποκλείσει την ευπιστία χωρίς να ορθολογήσει. Δηλαδή, μας λένε κάτι και αυτό το κάτι που μας λένε είναι αφελές, ουτό. Εδώ λοιπόν, βεβαίως θα δείξουμε μία αναπιστία. Είναι πάρα πολύ φυσικό, για να αποκλείσουμε την ευπιστία. Ξέρετε τι θα πει ευπιστία? Ευπιστία θα πει με το παραμικρό όλα τα δέχομαι, όλα τα δέχομαι. Συνεπώς η ευπιστία λιμένεται, καταστρέφει την ορθή πίστη και είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα. Έχετε συναντήσει άνθρωπο που όλα τα δέχεται? Αυτός ο άνθρωπος είναι ρηχός, είναι ευπιστός. Πολλοί είναι λοιπόν σήμερα οι εύπιστοι που πιστεύουν και στην αίρεση. Βλέπετε, συγγενικό σας πρόσωπο, γειτονικό σας πρόσωπο, πήγε στην αίρεση. Αδελφέ μου, γιατί το έκανες αυτό? Μα λένε ωραία λόγια. Αυτό τι είναι πίστης? Είναι ευπιστία. Η ευπιστία είναι μία πίστη ρηχή, πολύ ρηχή, που εκεί δεν έχει λάβει μέρος ο νους. Ο νους μας εδόθηκε να εξετάζουμε τα πράγματα, όχι βέβαια να ορθολογίζουμε. Ορθολογίζω θα πει αρχίζω να το ψάχνω κατά τέτοιο τρόπο που να αρχίσω να απορρίπτω. Όχι, αυτό είναι το άλλο άκρο της αρρώστιας του νου, το άλλο άκρο, προσέξατε το. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Δεν θα έχουμε ούτε ευπιστία ούτε ορθολογισμό. Ξαναλέγω, και τα δυο αποτελούν αρρώστια του νου. Δεύτερον, η καλή απιστία προϋποθέτει καλοπιστία και αγαθή προαίρεση. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι καλόπιστος. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα σπρώξει, θα διώξει. Το δέχεται με απλότητα, με αγαθή προαίρεση. Τρίτον, αυτή η απιστία που μπορεί να έχει κανείς να προέρχεται από μια παρανόηση, και τότε δεν έχει παρά να ζητήσει περισσότερες εξηγήσεις. Δεν είναι άπιστος, αλλά δεν έχει ικανοποιητικών υλικών για να αποδεχθεί εκείνο το οποίο μπορεί να του λέγεται. Ο Θωμάς παραδείγματι, ότι ήταν καλοπροαίρετος, δεν υπάρχει αντίρρηση, διότι όταν είδε τον Κύριο δεν είπε φάντασμα, να επιπλήξει τους μαθητάς του και να πει σε αυτούς ότι είσαστε άνθρωποι ευκολόπιστοι. Κοίταξε να δεις, φαντασιώδεις άνθρωποι. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Θεός. Αποτινόμενος εις τον Κύριό μας, του είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Βλέπετε, καλοπροαίρετος άνθρωπος. Και πρέπει να σας πω τούτο. Ενώ προετράπη να φέρει τον δάκτυλό του και να τον βάλει τον δάκτυλο εις τον τύπον των ύλων, δηλαδή εκεί που ήταν η τρύπα που ανοίχθηκε από τα καρφιά, και το χέρι του να ψηλαφίσει την πλευρά, την λογιστήσα πλευρά, ξέρετε ότι ο Θωμάς δεν το έκανε αυτό. Έβλεπε τον Κύριο, ήθελα λαπιστήρια. Δεν ήθελα λαπιστήρια. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γι' αυτό σας είπα, ο Θωμάς ήταν καλοπροαίρετος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος του είπε ότι όρακας με πεπίστευκας, ότι με είδες πίστεψες. Προσέξτε, δεν του είπε ότι εψηλάφισάς με,
επειδή με ψηλάφισες, γι' αυτό πίστεψες. Αλλά τι του είπε, επειδή με είδες, επίστεψες. Άρα λοιπόν ο Θωμάς δεν ψηλάφισε τον Κύριο, παρά την προτροπή του Κυρίου να τον ψηλαφίσει, διότι το απήτησε ο ίδιος ο Θωμάς όταν συζητούσε με τους μαθητές του. Ακόμη μια απιστία, όχι βέβαια κακοχαρακτηρίσιμη, μπορεί να προέρχεται από μια άγνοια. Πώς οι άνθρωποι δεν δέχονται κάτι μόνο και μόνο γιατί δεν γνωρίζουν, όπως φέρει πει ο Ναθαναήλ, που ο Ιησούς είπε ότι αφού ο Ιησούς κατήγεται από τη Ναζαρέτ, άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να είναι αυτός ο Μεσσίας, διότι οι γραφές έλεγαν ότι ο Μεσσίας προέρχεται από την Βηθλεέμ. Αλλά αυτό ήταν μία άγνοια, διότι ο Κύριος εγεννήθηκε στην Βηθλεέμ, έφυγε μετά από την αυτεξορία του Ιωσήφ και λοιπά και της Θεοτόκου στην Αίγυπτο, γύρισαν, έμαθαν ότι αντί του Ηρώδου βασιλεύει ο Αρχέλαος, και τότε επειδή ήταν σκληρότερος από τον πατέρα του και φοβερότερος, δεν πήγαν εις την Βηθλεέμ να μείνουν, αλλά έφυγαν προς βοράν, δηλαδή προς την Ναζαρέτ. Επειδή όμως εκεί μεγάλωσε ο Ιησούς, ο κόσμος εκεί τον έβλεπε και έλεγαν «Ο Ναζαρινός, Ιησούς ο Ναζαρινός». Και μέχρι σήμερα ακόμη το λέμε αυτό, ενώ κατήγεται από τη Βηθλεέμ. Απέρριψε λοιπόν ο Αθαναήλ ότι είναι ο Μεσσίας μόνο και μόνο γιατί ήταν από τη Ναζαρέτ, αλλά δεν ήξερε όλη την ιστορία. Στον χώρο της αγνίας, αγαπητοί μου, βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Πιάστε έναν άνθρωπο και του πείτε, ξέρεις αδελφέ μου, θα αναστηθείς με το σώμα σου. Αγαπημένο μου παράδειγμα, αυτό με έχετε ακούσει τόσες φορές. Τι? Ναι, θα αναστηθείς με το σώμα. Μα δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Εξηγήσατε του το και το και το και θα το δεχθεί. Αυτό τι είναι? Θέλει διαφώτιση ο άνθρωπος, γιατί βρίσκεται σε μία άγνοια. Μπορεί ακόμη η καλή αυτή απιστία να προέρχεται από έναν ζήλον ου κατεπίγνωση. Πόσες φορές ο ίδιος ο Παύλος, αγαπητοί μου, ο ίδιος ο Παύλος δεν δίωκε την Εκκλησία, τον Χριστιανισμό. Το λέει ο ίδιος στους Φιλιππησίους. Κατά ζήλον, λέει ο ίδιος, διώκον την Εκκλησία. Από έναν υπερβάλλοντα ζήλον εδίωκε την Εκκλησία. Δεν εγνώριζε περισσότερα. Ένα έκτο. Η καλή απιστία θέλει να ερευνήσει και να εμβαθεί, να πάει βαθύτερα και βαθύτερα για να εδραιωθεί, όχι για να εξακριβώσει, αλλά για να εδραιωθεί. Καταφεύγει στη μελέτη των Αγίων Γραφών για να δει το θέμα σφαιρικά, και όλες αυτές τις μορφές ο Κύριος τις ανέχεται και αναμένει την ορίμανση της σωστής πίστεως. Γι' αυτό είπε εις τον Θωμά ο Κύριος: μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί τελικά στην απιστία. Όχι, πρόσεξε. Η λέξη λοιπόν «μη γίνου» δείχνει ότι ο Θωμάς ευρίσκεται στο δρόμο να γίνει άπιστος. Οπωσδήποτε, αλλά δεν έγινε. Είναι ένα κρίσιμο σημείο που μπορούμε τελικά να φτάσουμε στην απιστία εάν δεν προσέξουμε. Μάλιστα, εάν χρονίζει πολύ μια απορία μας, μια αγνοιά μας, μπορεί να φτάσει κάποτε να γίνει μια απιστία. Γι' αυτό απαιτείται, αγαπητοί, πάρα πολύ προσοχή. Όλα πρέπει να διασαφίζονται στην συνείδησή μας, να γνωρίζουμε. Άλλο πράγμα
όταν κάτι δεν το κατανοώ. Φυσικά το αφήνω πολλές φορές, το αφήνω εις το μέλλον σαν γνώση και όχι σαν εξ αυτού να εξαρτάται η πίστη μου. Πολλές φορές διαβάζω και σε μένα συμβαίνει και σε εσάς συμβαίνει. Λέει, έκανα 10 χρόνια αυτό το πράγμα να το μάθω. 30 χρόνια, 50 χρόνια έκανα για να το μάθω αυτό ή να το καταλάβω. Εδώ δεν έχουμε κακοπιστία, γιατί είναι πράγματι κάποια θέματα που πρέπει να τύχουν πολλές συγκυρίες για να γίνουν σε εμάς φανερά και γνωστά. Είναι όμως και η πλευρά της κακής απιστίας, της κατακριτέας απιστίας, της κολασίμου απιστίας, αγαπητοί. Τι είναι η απιστία? Εδώ μας δίνει κάποιοι πατέρες τον ορισμό τους, τον ορισμό της. Είναι, λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, απόστασης ούσα της πίστης. Να απέχεις από την πίστη. Ο ίδιος ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει αλλού, το μεν απιστήν τη αληθεία θάνατον φέρει. Το να θέλει κανείς να απιστεί εις την αληθεία, αυτό οδηγεί εις τον θάνατο. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει, το απιστήν αμετανόητα κόλασης εστί. Το να απιστεί κανείς γιατί θέλει να μένει αμετανόητος, αυτό είναι μια κόλαση. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, η παραμονή εις την απιστία και η μη δυνατότητα πίστεως. Είναι κάτι περισσότερο από δαιμονικό. Γιατί, θα το φανταζόσαστε ποτέ, το λέει η Αγία Γραφή. Τα δαιμόνια πιστεύουν, μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αδερφόθεος, στο δεύτερο κεφάλαιο. Λες ότι πιστεύεις. Αλλά και τα δαιμόνια πιστεύουν, λέγει. Δεν είναι αρκετό να λες πιστεύω, λέγει εκεί ο Άγιος Ιάκωβος. Και όχι μόνο πιστεύουν τα δαιμόνια, αλλά και φρύτουν. Αυτό μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Δεν έχω παρά να σας πω ότι οι δαίμονες βεβαίως πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Εξάλλου είναι πεπτοκότες άγγελοι από την Άνω Φωτοφορία. Εδέχονται τη δόξα του Θεού, δηλαδή το άκτιστον φως, όπως και οι άγγελοι. Το Θεό δεν έχει δει κανείς, ούτε οι άγγελοι. Από τη Θεία Δόξα είναι γνωστός ο Θεός. Οι άγγελοι, βλέπετε, είναι πιστοί. Οι δαίμονες έπεσαν διότι αλαζονεύτηκαν. Πιστεύουν ακόμη και στην αιωνία των καταδίκων. Θα το φανταζόσαστε. Όταν ο Κύριος είπε σε εκείνον τον δαιμονισμένο να φύγουν τα δαιμόνια, το όνομά σου αλέγει λεγεών. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής, γιατί είχε ο άνθρωπος αυτός πολλά δαιμόνια. Και τώρα τι κάνουν τα δαιμόνια? Διαστόματος Γεργεσινού. Τι κάνουν? Τον παρακαλούν τον Κύριο να του στείλει στους χείρους και να μην του στείλει εκεί που θα έρθει κάποια ώρα για να καταδικαστούν. Ήλθες, λέγει, ξέρουν οι δαίμονες θα πάνε στην κόλαση. Το ξέρουν. Ήλθες προ καιρού βασανίσαι εμάς. Ήλθες πριν τον καιρό μας να μας βασανίσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι οι δαίμονες πιστεύουν. Οπότε εκείνος ο οποίος θέλει, γιατί θέλει να μείνει άπιστος, είναι ένας δαιμονισμός χειρότερον από τον δαιμονισμό των δαιμόνων. Και εμφανίζεται αυτή η απιστία, σας είπα, η κακή απιστία, με τα εξής γνωρίσματα. Πρώτα πρώτα, σαν διαστροφή της αληθείας από μια δαιμονική διάθεση. Ξέρετε, το να διαστρέφει κανείς τα πράγματα
Είναι πολύ σκοδρό πράγμα. Είναι δαιμονικό. Τέτοιοι σαν οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι νομικοί. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι δεν πλησίασαν να πιστέψουν στον Χριστό, επειδή διέστρεφαν εκείνα τα οποία άκουγαν. Είναι φοβερό. Γι' αυτό λέγουν οι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι, 2000 χρόνια μείναν στην απιστία. Λέγουν ότι ο Κύριος εν το άρχονι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Έβλεπαν ένα θαύμα. Έβλεπαν έναν δαιμονισμένο άνθρωπο να γίνεται καλά. Είναι αρχιδιάβολος ο Ιησούς και με τη δύναμη του αρχιδιάβολος, αρχιδαίμονος, βγάζει τα δαιμόνια. Αυτό δεν είναι διαστροφή. Ακόμα διαστρέφουν και το γεγονός της Αναστάσεως. Και με χρήματα. Σας έλεγα μια τελευταία φορά ότι δώσανε στους στρατιώτες χρήματα. Οι στρατιώτες ήταν Ρωμαίοι. Να πούν ημών κοιμωμένα, ενώ εμείς κοιμόμαστε, ήρθαν οι μαθητές και έκλειψαν το σώμα. Εάν ακουστεί αυτό, γιατί οι σκοποί, οι φρουροί δεν κοιμώνται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ώστε λοιπόν οι φρουροί κοιμώνται, και αν ακουστεί λέει αυτό εις τον Πιλάτο, εμείς θα το κανονίσουμε το θέμα. Ακούτε, θα το κανονίσουμε. Πάντα δώσουν και αυτόν μου λεφτά, να μην τιμωρήσει τους στρατιώτες και να αποδεχθεί αυτό το οποίο έλεγε. Και τι λέει ο Ευαγγελιστής, τον καιρό που έγραφε το Ευαγγελιό του, ξέρετε τι λέει. Αυτή η κακή είδηση, η διαστροφή, έχει επικρατήσει στους Εβραίους μέχρι σήμερα. Το σήμερα αναφέρεται στη συγγραφή του Ευαγγελίου. Θα λέγαμε μέχρι σήμερα 2002. Φοβερό πράγμα. Φοβερό η διαστροφή. Αυτή βέβαια η διαστροφή μπορεί να είναι από κακοήθεια, μπορεί να είναι από συμφέροντα, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ένα δεύτερο ακόμα. Εμφανίζεται η κακή απιστία σαν κακοπιστία. Κατά το ούμε πίσεις, κάνουμε πίσεις. Δηλαδή σε ειδοποιώ από την αρχή και αν ακόμη με πίσεις, εγώ δεν θα πιστώ. Αυτό όμως δεν είναι κακοήθεια. Πρόκειται για μια, θα λέγαμε, εγωιστική επιμονή δυστυχώς του ανθρώπου που θέλει να εμφανίζεται έτσι. Ακόμη τρίτον, εμφανίζεται η απιστία σαν ψυχολογία της μάζης. Όπως τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, αγαπητοί, πράγμα που δείχνει ανοριμότητα προσωπικότητας, επιπολαιότητα και βλακεία. Γιατί μένω άπιστος, όλοι έτσι είναι. Διότι ένα καθεστώς επιβάλλει αυτή την κατάσταση. Δεν είναι βλακεία. Δεν είναι ανοριμότης της προσωπικότητας. Και ένα τέταρτο ακόμη. Υπαγορεύει την απιστία ο διαφθαρμένος βίος. Με συμφέρει να λέγω ότι είμαι άπιστος και θέλω να το πιστεύω αυτό ότι είμαι άπιστος, γιατί θέλω να εξακολουθήσω το διεφθαρμένο μου βίο. Μας το λέει θαυμάσια και ψυχολογικότατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Ξέρετε τι λέει? Ότι δεν επίστευαν γιατί σαν πονηρά αυτόν τα έργα. Πάσγαρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ούτε έρχεται προς το φως ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού. Θέλει να ζει στα πονηρά του έργα και θέλει να μένει άπιστος για να επιμένει στα πονηρά του έργα. Γιατί αλλιώτικα, αν θα ελεγχθεί βέβαια η ζωή του. Αγαπητοί, δεινόν πράγμα είναι η απιστία. Στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, όπου ο πλούσιος ζήτησε να σταλεί ο Λάζαρος, ενθυμίστε, αναστηνόμενος από τους νεκρούς, να ειδοποιήσει τους αδελφούς του
είχε λέει άλλους τρεις αδελφούς. Στείλε λέει τον Λάζαρο, τον Δούν, αναστήθηκε από τους νεκρούς, να μην έρθουν κι αυτοί εδώ. Βλέπετε, στοιχειώδη αγάπη, συγγενική, όπου εγώ είμαι εδώ στην κόλαση. Ξέρετε τι απήντησε ο Κύριος? Ουδέ εάν νεκρός αναστεί πιστεύσουσε. Ακόμη και νεκρός να αναστηθεί, δεν θα πιστέψουν εκείνοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μην πιστέψουν. Η απιστία του Θωμά λοιπόν διορθώθηκε, επειδή δεν ήταν από κακοπιστία και πονηρή διάθεση. Μάλιστα, όπως λέγει το κεκραγάριο της εορτής που σας είπα προηγουμένως, τότε ο Θωμάς οικονομικός ούχε βρέθει με ταυτόν. Κατά θείαν οικονομία δεν βρέθηκε με τους άλλους μαθητάς, τους δέκα. Ο ένας πήγε εκεί που πήγε, ο Ιούδας. Οικονομικός λέει δεν βρέθηκε μαζί τους. Ακριβώς για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία για όλους εκείνους οι οποίοι θα άκουγαν για το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού μέσα στους αιώνες. Συνεπώς και για μας. Η πίστη ή η απιστία εξαρτάται πάντοτε από την κακή ή αγαθή διάθεση της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η πίστη σαν άκτιστη ενέργεια, άκτιστη, έρχεται έξωθεν, έρχεται άνωθεν, έρχεται από το Θεό. Γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτή από τον άνθρωπο. Ή θα δεχθείς ή δεν θα δεχθείς. Όταν γίνει αποδεκτή, τότε αυτή η πίστη ανακλάται προς τον Θεό πάλι ως πίστη του ανθρώπου στον ουρανό, στο Θεό. Ωστόσο εμείς που ζούμε 20 αιώνες μετά το Θωμά, είμαστε μακαριότεροι εκείνου, ευτυχέστεροι. Γιατί, το είπε ο Χριστός, ότι ώρα κάς με επεπίστευκας, γιατί με είδες, επίστευσες. Μακάρι οι μη ειδώντες επιστέψαντες. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που δεν είδαν και πίστεψαν. Όταν εμείς πιστέψαμε στο κήρυγμα και την μαρτυρία, αγαπητοί μου, των Αποστόλων, είμεθα μακαριότεροι εκείνων που είδαν και ήκουσαν και ψηλάφισαν τον Αναστάντα Κύριο. Λέγεται μάλιστα ότι ο Θωμάς ως Απόστολος εκήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι Ινδιών. Ναι, μέχρι Ινδιών. Πάντως, ευχαριστούμε τον Θεό που οικονομικά επέτρεψε την απουσία του Θωμά, για να έχουμε εμείς βεβαιωτέραν την Ανάσταση τη δική του και κατ' επέκταση την Ανάσταση των νεκρών. Έτσι και εμείς μαζί με τον Θωμά αναφωνούμε, κι ας μην τον είδαμε τον Κύριον, αναφωνούμε εις τον Αναστάντα Κύριον, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αμήν.